Οι σημαντικότατες ελλείψεις στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας αποτελούν την αχίλιο πτέρνα της διαχείρισης της πανδημίας, με τους ειδικούς να τονίζουν πως η αποφυγή και η πλήρης αδιαφορία του αρμόδιου Υπουργείου για τη στελέχωση του ΕΣΥ είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τρομακτικό τσουνάμι βαρύτατων ασθενών που χτύπησαν την πόρτα των νοσοκομείων όπου και κατέληξαν. Υπήρξε μια υποτίμηση του προβλήματος από την αρχή. Δεν το πήραμε σοβαρά το πρόβλημα. Μόλις κιόλας είχαμε κάποια ψηλοεπιτυχία δεδομένες και της μικρής επιδημιολογικής βαρύτητας την άνοιξη του 20, δεν πήραμε τα βαρύτητα μέσα και στο καλοκαίρι κατά κούτελα μας ήρθε το γυροκομείο εδώ Αγία Κυριακή κοντά στο Βαρκολάου και φυσικά και ακολούθησαν και τα γεγονότα δραματικά του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου μετά τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Αν και πλήθος του ιατρικού κόσμου είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα από νωρίς την κυβέρνηση για τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, Διαμαντής Κλωρός, εξηγεί πως η δημοσιοποίηση του δεύτερου σκέλους της μελέτης του καθηγητή Θεόδωρου Λίτρα, από την οποία αναδείχθηκε η σοκαριστική μέτρηση της θνητότητας 97% στους διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ, αποδεικνύει πως οι αρμόδιοι δεν προχώρησαν σε καμία ουσιαστική αλλαγή και ότι τα εγκληματικά σφάλματα, όπως λέει γεμάτος αγανάκτηση, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Λίγο πολύ το ξέραμε αυτό, αλλά τώρα αποδεικνύεται και με στοιχεία μια σοβαρή μελέτη. Επειδή ο συγκεκριμένο ερευνητή είχε πρόσβαση φυσικά σε όλα τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε αυτά τα στοιχεία και είναι πράγματι τραγικά. Ερωτώμενο για το πώ θα χαρακτήριζε την διαχείριση τη πανδημία, ο κ. Κλωρός ανέφερε πω οποιαδήποτε απάντηση πέρα από τραγική δεν αντιπροσωπεύει την κατάσταση που πέρασε η χώρα μα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Κάναμε για κάτι τόσο σωστό. Από λάθος σε λάθος πηγαίνουμε. Και αν μέσα στα πρώτα βήματά μας μέσα στην πανδημία ήταν δικαιολογημένα κάποια λάθη, μετά νομίζω ήμασταν τελείως αδικαιολόγητοι. Παρότι βέβαια όλοι θέλαμε κάτι να προσφέρουμε, δεν μπορέσαμε να συντονιστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να επιτευχθεί. Την κύρια ευθύνη, κατά τη γνώμη μου, έχουν οι κυβερνώντες. Αυτοί κανονίζουν, κρατάνε το μαχαίρι, κρατάνε και το πεπόν. Ο κύριος Κλωρός προσθέτει πως οι αρμόδιοι έμειναν μόνο στην βιτρίνα που παρουσίαζαν για την στελέχωση και την οχύρωση του ΕΣΥ, ενώ την ίδια στιγμή τα πράγματα καθημερινά χειροτέρευαν. Έμειναν μόνο στα λόγια και δεν προχώρησαν ποτέ σε πράξεις. Για παράδειγμα, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η κλινική που κάει και ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί. Επίσης, ακόμη υπάρχουν κενά στο σύστημα, απλώς στην παρούσα φάση δεν φαίνονται γιατί βρισκόμαστε σε μια ύφεση της πανδημίας. Δεν έγινε απολύτως τίποτα για την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας, τονίζει εμφατικά. Αυτά ακολουθήθηκαν την επόμενη άνοιξη με ένα νέο κύμα και το φθινόπωρο του 2021 υπήρχε όλος ο χρόνος για να γίνουν ΜΕΘ, υπήρχε όλος ο χρόνος για να γίνουν προσλήψεις, υπήρχε όλος ο χρόνος για να γίνουν εκπαιδεύσεις. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, ένα το θέμα αυτό, το οργανωτικό, αποτύχαμε πάρα πολύ κεντρικά. Παράλληλα, κάνει λόγο για τις περιορισμένες δυνάμεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο, το οποίο καταλήγει να λειτουργεί σε έναν ορισμένο βαθμό, χωρίς να καταφέρνει να εξυπηρετήσει και να φροντίσει όλους τους ασθενείς. Παραμελήσαμε άλλους ασθενείς με χίλιες άλλες δυο αναγκαίες, ας πούμε, παθήσεις για χειρουργία κτλ. Και χρειάζονταν κλίνες μεταχειρητικά. Αυτοί λοιπόν πήγαν πίσω. Βάλτε και τους αναισθησιολόγους που σιγά σιγά λείψαν και δεν αναπληρώθηκαν και έχουμε τα φαινόμενα, ας πούμε, να έχουμε χιλιάδες παιδιά να περιμένουν σε λίστες στο παιδόν, σε εμάς να έχουμε συνεχώς, ας πούμε, μια πίεση, γιατί οι κλίνες μια θέση είναι περιορισμένες. Φυσικά, ένα ακόμη πολύ μεγάλο λάθος στη διαχείριση της πανδημίας, σύμφωνα με όσα καταγγέλει ο κύριος Κλωρός, ήταν ότι απομακρύνθηκαν χιλιάδες υγειονομικοί εξαιτίας του γεγονότος ότι αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Και μέσα όλα αυτά αρχίζουμε να καυγαδίζουμε και μεταξύ μας και αρχίσαμε να απομακρύνουμε ανθρώπους που ήταν χρήσιμοι στο σύστημα. Παρά την αρνησή τους να εμβολιαστούν, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι, ας πούμε, στα τμήματα πανδημίας. Εκεί δεν θα κινδυνεύαν να δώσουν τον ιό πουθενά, μόνο να τον πάρουν τον ιό, ας πούμε, και να αρρωστήσουν οι ίδιοι. Αυτοί απομακρύνθηκαν. Μάλιστα, ο κύριος Κλωρός δεν παρέλειψε να σχολιάσει τον αποκλεισμό του κυρίου Λίτρα από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, καθώς και την εβδομαδιαία ενημέρωση, η οποία, όπως λέει, δεν είναι εύκολο να αποκωδικοποιηθεί. Θεωρώ πως και μόνο από αυτές τις κινήσεις φαίνεται σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Αν και τώρα έχουμε λιγότερους θανάτους και λιγότερη επιβάρυνση στα νοσοκομεία, το χειρότερο είναι πως δεν μπορούμε να μάθουμε τι γίνεται και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς εξελίσσεται η πανδημία πλέον, επισημαίνει με νόημα ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Παπα-Νικολάου.